Εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8 στους 90,4, όπως κάθε Σάββατο 8 με 10 με τον Αποστόλη Τσιαντούλα στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος για το επόμενο 2 ώρο. Χτες ήμασταν στους Taxi to Moon, στον Καγκάριν. Εξαιρετική, και ο κόσμος ανταποκρίθηκε και όλα κύλησαν μια χαρά. Έχουμε σήμερα στο στούντιο τους False Alarm. Θα είναι μαζί μας για την πρώτη ώρα μέχρι τις 9 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εξαιρετικό καινούριο άλμπουμ των Boos, επιστροφή μια δεκαετία μετά για το σχήμα από το Λονδίνο, The Sea of Memories. Το άλμπουμ εδώ. Λοιπόν, παιδιά, πώς είμαστε, καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκαμε. Στον Πειραιά, 90,4, ο Νίκος Μπαλτζόης και ο Κώστας Οικονόμου. Από τον πυρήνα των False Alarm. Το καινούριο, πολύ υποσχόμενο, πολύ ενδιαφέρον σχήμα από τη χώρα μας, που σε λίγους μήνες θα είναι στο στούντιο για να ηχογραφήσει την πρώτη δουλειά, και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για αυτήν. Να πω ότι με το demo, το έχουμε παίξει εδώ καιρό που έχουμε στα χέρια μας, είμαι αληθινά ενθουσιασμένος. Πείτε μου κάποιες λεπτομέρειες για τη δουλειά που ετοιμάζετε, έτσι για αρχή. Κώστα και Νίκο. Ναι. Καταρχάς, γεια σας και από μένα. Κοιτάξτε, τώρα όπως είπες και εσύ, έχουμε ξεκινήσει. Οι ιδέες, ας πούμε, γίνονται σιγά σιγά για πραγματικότητα. Και μπαίνουμε στο στούντιο, ξεκινάμε σιγά σιγά να ηχογραφούμε τα κομμάτια. Έχουμε σαν στόχο καταρχάς να κυκλοφορήσει ένα single. Μάλλον το Sell Me Something, το οποίο θα έχει και μια ιδιαίτερη συμμετοχή, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Mm-hmm. Και ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να το έχουμε καταφέρει αυτό, και από εκεί και πέρα να βγει και το πρώτο άλμπουμ. Δηλαδή πάμε για τις αρχές καινούργιας χρονιάς, για το άλμπουμ ολοκληρωμένα. Ναι, έτσι το βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια μπάντα που ξέρω ότι αγαπάτε και οι δύο, και έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι σε 9. It's not a crime to be innocent, these things we have not done. But you're not some little child, spring is past and gone. Hey, hey. Well, I know my craving heart, and I've seen your vicious eyes. Λοιπόν, να τρέξουμε για να εκμεταλλευτούμε το χρόνο. Κώστα, ερωτευμένος χρόνια με τους New Model Army. Ναι, πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος. Έβλεπα και τη φωτογραφία στο διαδίκτυο με τον Justin Sullivan, τον οποίο αγαπάω ιδιαίτερα κι εγώ. Ναι, είχα την τύχη να το υπάρχει γνωρίσω. Μια προσωπική, ναι, όντως. Έτσι, εκτίμηση. Mm. Εντάξει, φυσιογνωμία και σχήμα με ιστορία πίσω. Και φωνή θρηλυκή. Νίκο, μίλησέ μας λίγο για τις επιρροές της μπάντας.
Έστω τα πράγματα που αγαπάς. Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς βγαίνουν αυτά, ναι. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τα πράγματα που αγαπάω. Ωραία. Η μουσική, τα τραγούδια, γενικώς χρόνια πολλά, ας πούμε, κάνουν και αυτή τη δουλειά, δουλεύω νύχτα και τέτοια πράγματα. Και πριν από λίγο καιρό μου δόθηκε η ευκαιρία πραγματικά να μπω σε ένα καινούριο πράγμα. Στην ξένη μουσική, ας πούμε, εγώ δεν είχα ακούσει. Ο Νίκος, να πούμε ότι είναι στα φωνητικά, έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Και με την ευκαιρία του γάμου του Κώστα, μαζευτήκαμε και παίξαμε και πραγματικά για μένα ήταν ένα πράγμα αληθινό, γιατί όλα τα παιδιά, ας πούμε, έδιναν τον εαυτό τους. Αυτό που ένιωθαν απλά, ε. Ναι, αυτό που ένιωθαν απλά. Και πάνω απ' όλα τώρα που έχει φτάσει η στιγμή της δημιουργίας των τραγουδιών, των οποίων θα τα πούμε πρώτα εμείς. Δηλαδή εμείς τα έχουμε. Είναι δικές σας συνθέσεις απλά. Είναι δικές μας συνθέσεις, mm-hmm. Είναι τρομερό πράγμα για μένα. Έτσι. Αυτό. Τώρα που επιρροές μουσικής σας μας πει καλύτερα ο Κώστας. Κώστα. Ναι, κοίταξε, επιρροές όπως λένε και όλα τα συγκροτήματα είναι διαφορετικές, γιατί όλοι ξέρεις βάζουν το δικό τους λιθαράκι. Κοίταξε, η ανεξάρτητη, το punk, το alternative, το indie της δεκαετίας του 90, όλοι είμαστε χωμένοι μέσα σε αυτό. Άλλος πιο πολύ, άλλος πιο λίγο. Να, ο Νίκος, ας πούμε, τώρα μπαίνει στα πράγματα πιο ενεργά. Όλα αυτά κάνουν ένα συνοθήλευμα και προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό. Ξέρεις τι είναι πολύ ενδιαφέρον στο Νίκο της μπάτας σας, mm-hmm. Και το έλεγα και όταν παρουσιάσατε τον demo, ότι βλέπει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρωμένα από πράγματα, από σκηνές, από ήχους. Όλοι μας επηρεαζόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και είναι και όμορφο αυτό. Αλλά υπάρχει έντονο ένα προσωπικό ύφος, ένα προσωπικό στίγμα. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Και το σπάνιο τελικά. Ναι, βασικά αυτό όλοι θέλουν να πετύχουν, γιατί ξέρεις, όλοι αντιγράφουμε. Είτε θέλεις είτε συνειδητά είτε όχι. Mm-hmm. Αλλά αν όντως βγαίνει αυτό στο τέλος, είναι πολύ ευχάριστο για μας. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Πες μας λίγο για την συμμετοχή που έλεγες πριν, τη συμμετοχή έκπληξη. Ναι, επειδή έχουμε, ξέρεις, μια προσωπική γνωριμία με τον Scott McCloud, τον τραγουδιστή των Girls Against Boys, που τώρα είναι στους Paramount Styles, ζητήσαμε να πούμε τη βοήθειά του, κάπως έτσι. Δηλαδή, του λέμε: θες να ακούσεις ένα κομμάτι και άμα σου αρέσει να μας βοηθήσεις με κάποιο τρόπο. Ναι, φυσικά συμφώνησε ο άνθρωπος και μόλις άκουσε το κομμάτι ήταν ενθουσιασμένος. Και λέει: ναι, θέλω να το πω αυτό το κομμάτι. Και προσπαθούμε τώρα να βρούμε μια λύση, να έρθει, ας πούμε, κάποιες μέρες εδώ να το πούμε όλοι μαζί. Και σκεφτήκαμε να το βγάλουμε πρώτο σύγκλι με δεύτερα φωνητικά του Νίκου, φυσικά. Πολύ σημαντικό αυτό και δίνει και ένα άλλο επίπεδο, έτσι, στο σχήμα, στο ξεκίνημά σας ιδιαίτερα. Σίγουρα, είναι μεγάλη βοήθεια. Ωραία, λοιπόν, η False Alarm μαζί μας μέχρι τις 9. Πάμε για να τους ακούσουμε.
Άλλη Ένωση 90,4, ήδη 13 λεπτά μετά τις 8. Rockzone Radio 904 από pakigmail.com. Το mail της εκπομπής 210-42-24-4-4-1 έως και 3 το τηλέφωνο της εκπομπής. Χθες ήμουνα με την Κατερίνα την καφετζή πάνω από τον Λευκό και τα λέγαμε για αρκετή ώρα στο Σταξίντο Μουν και λέγαμε, παιδιά, για το δήθεν που υπάρχει στην, όχι μόνο στην ελληνική σκηνή, γενικότερα και στο κοινό και στο όλο κομμάτι εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή διθενήλα του ελαίους, έτσι και του κερατά. Ψώνια απίστευτα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι, ας πούμε, γενικώ το δίθεν, ας πούμε, είναι σε όλη τη ζωή μας έχει κυριαρχήσει. Δίθεν για, ξέρεις, να πάω να παίξω, να πάω να μάθω παραδοσιακούς χορούς, για το δίθεν. Να πάω να κάνεις κάτι, ας πούμε, για το φαίνεστε. Ναι. Τώρα, στο rock and roll όμως τι τρέχει τώρα εδώ? Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, είναι μια κουλτούρα που έρχεται από το εξωτερικό, έχει ένα διεθνιστικό χαρακτήρα, ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, πολλές μαϊμούδες. Αυτό λέγαμε χθες με την Κατερίνα. Δηλαδή σε κάθε επίπεδο και στις μπάντες ακόμη, έτσι, και στο ραδιόφωνο και παντού, σε κάθε χώρο, δεν έχει να κάνει κάποιο συγκεκριμένα. Και είναι αυτό απογοητευτικό, δηλαδή είναι λίγο. Ευτυχώς που υπάρχουν πάντα οι πυρήνες, βέβαια, γιατί είμαστε αισιόδοξοι και γίνονται σημαντικά πράγματα. Γίνονται ωραίες συναντήσεις ανθρώπων επίσης, δημιουργικές, που προχωρούν τα πράγματα μπροστά. Τη σκηνή έτσι στη χώρα μας πώς τη βλέπετε, να διαμορφώνεται? Κοίταξε να δεις, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και μέσω του ίντερνετ, που δεν είναι μόνο κακό που λέμε ότι να το ίντερνετ καταστρέφει τις μπάντες, να που. Μα υπάρχει, δεν υπάρχει καλό και κακό τελικά. Ναι, υπάρχει η χρήση στην ουσία. Υπάρχει πολλή πληροφορία, σου λέει ο άλλος, και δεν ξέρω τι να ακούσω και τι να ξεχωρίσω. Το καλό θα το ακούσει ο άλλος. Πιστεύω τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μπάντες πραγματικά που κάνουν ωραία πράγματα. Δεν θα πω ονόματα, αλλά πραγματικά χαίρομαι, ας πούμε. Και μακάρι να είμαστε κι εμείς μία από αυτές τις μπάντες, ας πούμε. Θα προσθέσουμε κάτι. Κώστα, είμαι βέβαιος, γιατί πήραμε ήδη μια γεύση από το demo που έφτασε στα χέρια μου. Sell Me Something, το τραγουδούσαμε πριν. Μας έλεγες για τον Scott McCloud. Να αφήσουμε λίγο να κυλήσει και ο ήχος των Radio Birdman που πηγαίνουν στα μονοπάτια των Stooges εδώ, TVI, και έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τις 9. Κώστας Οικονόμου και ο Νίκος Μπαλτζόης μαζί μας μέχρι τις 9 από τους False Alarm, το πολύ όμορφο και ελπιδοφόρο καινούριο σχήμα. Δεν θα πω από τη σκηνή, τη χώρα μας τώρα, οι σκηνές και αυτά είναι έτσι. Ναι. Radio Birdman, τους αγαπάμε όλοι. Και να πούμε και τα παιδιά που είναι στην πάντα, με την ευκαιρία. Ας πω εγώ τα παιδιά. Είναι ο Ντίνος ο Κοπανάκης, ο οποίος είναι μαζί με τον Κώστα, είναι από τα πρώτα χρόνια με τους False Alarm. Ο πυρήνας βασικά είναι. Στην ηλεκτρική κιθάρα είναι ο Νίκος ο Κοπανάκης, αδερφός του Νίκου, δεύτερη κιθάρα ηλεκτρική. Είναι ο Έσπυρος Δη στα τύμπανα, ο Κώστας στον μπάσο και ο Νίκος στα φωνητικά. Μάλιστα. Παιδιά, πώς είναι αλήθεια η αίσθηση να περιμένει κανείς να μπει στο στούντιο για το πρώτο άλμπουμ? Κοίταξε, υπάρχει προπονή, αγωνία. Έχουμε δουλέψει τα κομμάτια σε πολλές πρόβες, ας πούμε, τα έχουμε λιώσει, τα νιώθουμε έτοιμοι.
Αλλά εκείνη τη στιγμή ξέρεις, σου έρχεται ότι κάτι δεν είναι καλό, πας να το διορθώσεις, ακούς κάποιον παραγωγό που ίσως δεν βοηθάει τελικά, ναι, και ναι, έχεις ναι. το άγχος μήπως δεν βγει αυτό που θέλω να βγάλω. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε όσο πιο live γίνεται, δηλαδή όπως τα παίζουμε στις πρόβες, άμεσα, να βγουν αυθεντικά, άμεσα, ναι, 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 ναι. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και οι σκέψεις για το μέλλον, για ένα επόμενο βήμα, πού σταματάνε τα όνειρα, αλήθεια? Κοίτα, τα όνειρα πραγματικά δεν έχουν τέλος. Δηλαδή τι να πω. Εντάξει, ας κάνουμε live εμφανίσεις, ας πάει καλά ο δίσκος, ας ακουστεί. Αν ακουγόταν και έξω, εγώ θα χαιρόμαι πάρα πολύ, εκτός από εδώ μέσα, ας πούμε. Και αν πραγματικά αρέσει τον κόσμο, πιστεύω θα πάει καλά. Ο Τζον Ρομπ μου έλεγε τα καλύτερα λόγια για εσάς, καθώς επικοινώνησα μαζί του και άκουσε δείγμα της δουλειάς σας. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, είναι κεφάλαιο για το κομμάτι της δημοσιογραφίας μουσικής στη Βρετανία εδώ και δεκαετίες. Και το βρήκε πολύ, πολύ όμορφο και αξιόλογο, και καλό να το μοιραστούμε και με τον κόσμο αυτό, τη σκέψη του και την άποψή του. Πάμε να πάρουμε ακόμη μια γεύση από το demo, τον False Alarm. Κάποιες λέξεις δεν μπορούμε να τις πούμε στον αέρα. Όχι από σεμνοτυφία, δεν έχει νόημα. Τι δεμένο πράγμα είναι αυτό, Κώστα και Νίκο? Βρώμικος ήχος και γεμάτος. Ναι, 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 ναι. Και αυτό ξεχωρίζει το κομμάτι, ναι, ναι, ναι. Από τα αγαπημένα και των δυο μας. Can't find love anymore. Ναι, can't find love anymore. Ο Ντίνος εδώ έχει δώσει μία από τις καλύτερες συνθέσεις, πιστεύω. Φαίνεται. Ο Ντίνος ο Παπανάκης, που λείπει σήμερα, δεν είναι μαζί μας. Κάποια άλλη στιγμή, στιγμή θα, είναι και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Αλήθεια, τώρα λέγαμε πριν εκτός αέρα ότι το 97 ξεκινήσατε. Θα ήθελα να μοιραστούμε και με τον κόσμο την ιστορία, πώς ξαναβρέθηκε η μπάντα με αφορμή το γάμο σου. Ναι, θα το πω εγώ. Ξεκίνησε ο Νίκος πριν, αλλά δεν το τελείωσε. Και ήταν και ο Σκοτ Μακλάουντ εκεί. Εδώ είναι. Ναι, ναι, λοιπόν, το 97 εγώ με τον Ντίνο και άλλα τρία παιδιά ξεκινήσαμε παίζοντας, ξέρεις, σε γκαράζ, όπως κάνουν όλοι οι νέοι τότε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε κάποιες διασκευές, γίναν κάποιες εμφανίσεις live, αλλά μετά, λόγω ότι ο καθένας ήταν από διαφορετική πόλη, ήμασταν μακριά ένας από τον άλλον, διαλυθήκαμε. Όλα αυτά τα χρόνια όμως με τον Ντίνο έλεγα ότι για ένα γεγονός έτσι δυνατό, ευχάριστο, ας πούμε, μεγάλο, μακάρι να καταφέραμε να ξαναενωθούμε. Αυτή η σπίθα, το timing. Ναι, το γιατί time, πάντα αυτό θέλαμε να το ξανακάνουμε, γιατί ήταν καλά τα στοιχεία την αρχή της μπάντας. Οπότε, ας πούμε, με την ευκαιρία του γάμου, του λέω, τι λες. Και με τη βοήθεια φίλων,
παιδιών που ξέραμε από χρόνια που ήταν στη μουσική μέσα, όχι τυχαίων ανθρώπων. Πού έγινε ο γάμος, αλήθεια, έτσι για την ιστορία? Ο γάμος έγινε Αθήνα, εδώ, ας πούμε, στα ψηλά προσπάρνηθα. Μάλιστα. Και ο Σκοτ Μακλάντ πώς βρέθηκε εκεί? Ναι, αυτό ήταν. Κοίταξε να δεις, λόγω επειδή ήμασταν φίλοι, ναι, ναι, τον κάλεσα να έρθει στο γάμο. Mm-hmm. Αλλά με την ευκαιρία αυτή, επειδή βγαίνανε σε περιοδία ως Paramount Styles εκείνη την εποχή, του λέω: δεν έρχεσαι να κάνουμε και ένα live Αθήνα την προηγούμενη μέρα και μετά να περάσουμε καλά στο γάμο. Και ευχαρίστως ήρθε ο άνθρωπος και περάσαμε όντως τέλεια. Ξεχωριστές στιγμές. Και παίξαμε και live, ας πούμε, και στο γάμο με το Σκοτ κτλ. Και έτσι άνεψε η σπίθα και πάλι. Και στην ουσία εδώ είναι ο πυρήνας για το ξεκίνημα και το άλμπουμ που θα είναι στην αγορά. Και θα είναι εκεί και ο Σκοτ Μακλάντ. Πάμε σε μια μπάντα που αγαπάμε όλοι. Και ναι, Κώστα, και νομίζω εσύ ιδιαίτερα. Έκλεψα, το είδα, το είδα. Η Cult. Okay. Καλτ βέβαια, Spirit Walker. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 8, κανάλι 1.4. Δημήτρης Αντωνόπουλος μέχρι τις 10. Μέχρι τις 9 εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Μπαλτζόης και ο Κώστας Οικονόμου από τον πυρήνα των False Alarm, που πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει και μας έχουν ξαφνιάσει ευχάριστα με το εξαιρετικό demo που έχω στα χέρια μου, και είναι και σπουδαία παιδιά. Ο Αποστόλης Χιαντούλας είναι στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να πω ότι από τις 9.30 μέχρι τις 10 θα πάμε σήμερα να δούμε καινούργια πράγματα. Μετά τις 9 θα πάμε με τον ήχο των REM, καθώς αυτή η εβδομάδα βέβαια ανήκει στο φεβιό μιας πολύ μεγάλης μπάντας. I'm
Εδώ είμαστε και πάλι για το δεύτερο ημίωρο. rockzoneradio904@gmail.com, το mail της εκπομπής. Πάντα διαβάζουμε πολύ ενδιαφέρον τα mail σας και δεν έχει τόση σημασία συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Σημασία έχει ότι βλέπω το επίπεδο και την αισθητική, γιατί όχι, και ακούμε τις προτάσεις και είναι πολύ όμορφος τρόπος επικοινωνίας και αυτός. Κώστα και Νίκο. Νίκο μάλλον, ναι. Πες μου αλήθεια για τα υπόλοιπα παιδιά, τα μέλη, έτσι λίγο τη διαδρομή, την ιστορία τα... Λοιπόν, είπαμε ότι ο Κώστας εδώ με τον μπάσο του και ο Ντίνος, ο Κοπανάκης με την ηλεκτρική κιθάρα, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη των False Alarm. Και στη συνέχεια προσθεθήκαμε εγώ στα φωνητικά, ο Έσπυρος D, που έχει χρόνια, ας πούμε, στα μουσικά μονοπάτια με τους Earthbound και τους Rocking Bones. Και μετά, σαν δεύτερη ηλεκτρική κιθάρα, ο Νίκος Κοπανάκης, ο οποίος ήρθε και έδεσε και έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα. Και το rock and roll τι είναι για σένα? Το rock and roll, αυτό που λένε, είναι τρόπο ζωής. Είναι ένα καθαρό βλέμμα, είναι οι αλητίες, ας πούμε, που περάσαμε όλοι και βγήκαμε καθαροί. Πολύ σημαντικό. Όπως το είπες, κανονικά. Και είναι πάθος, είναι αυτό που σε κάνει να τριχιάζεις με το που ακούς ένα κομμάτι. Αυθεντικότητα, ίσως. Μια ειλικρίνεια βαθιά, μια αλήθεια. Και μια ευθύνη, δεν είναι επίσης? Μια ευθύνη απέναντι στον ίδιο, στον εαυτό. Δηλαδή σε μια διαδρομή με στα πράγματα που πολλές φορές μπορεί να είναι και ακραία, έτσι. Να μείνεις σε επαφή με την ψυχή σου, ακριβώς, την ίδια, μέσα από τη μουσική. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, και έλεγα χθες με την Κατερίνα Διαφατζή στον Γκαγκάριν για τα πράγματα στη χώρα μας, και είχε την ίδια άποψη για το δήθεν, το οποίο είναι απογοητευτικό. Δηλαδή η rock and roll κοινότητα με την ευρύτερη έννοια δεν έχει να κάνει με μια πόζα πουθενά στον κόσμο. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Κώστα, τι άλλο είναι το rock and roll? Κοίτα να δεις, εγώ σου λέω, είναι πάνω απ' όλα να το έχεις μέσα σου, να το νιώθεις, να το αγαπάς, και να θες να το μοιραστείς με τον υπόλοιπο κόσμο, και να θες πραγματικά να νιώσεις και αυτός το ίδιο μόλις ακούσει κάτι δικό σου. Αυτό είναι για μένα. Και είναι και ένα ίσως ωραίο ψώνιο, με την καλή έννοια, που δεν ζητά αναγνώριση, δεν ζητά τελικά ανταμοιβή. Πραγματικά. Έτσι. Γιατί ανταμοιβή και αναγνώριση είναι η ίδια του η έκφραση. Η έκφραση και η ύπαρξη. Ωραία. Πάμε να πάρουμε ακόμη μια γεύση από τους εξαιρετικούς False Alarm. Θα είναι μαζί μας μέχρι τις 9.
Λέγαμε εδώ με τον Κώστα και τον Νίκο, τους έλεγα ότι το ξεχωρίζω το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλα είναι σπουδαία, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα και συνθέσεις γερές δεμένες, αλλά εδώ εντάξει, έχει ένα γκέλ άλλο. Down I go. Down I go. Εκεί που φαίνεται ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη ακόρντα και είναι υποχθόνιο. Είναι υποχθόνιο. Είναι υποχθόνιο και σε τραβάει μέσα. Σε τραβάει μέσα. Σε τραβάει. Νίκο. Έχω να πω μια κουβέντα μόνο, ας πούμε, I feeling so strong. So strong, αυτό. Αυτό. Τι είναι όμως τελικά αυτό, το να νιώθει κανείς έτσι δυνατός και σε μια εποχή τόσο δύσκολη και ρευστή, έτσι, γεμάτη ρευστότητα. Αυτή είναι η ουσία, μετά... Το να είναι καθαρός δεν είναι. Αυτό είναι, το να είσαι καθαρός, δηλαδή να είσαι απλός και καθαρός. Αυτό ήθελα να προσθέσω και στην προηγούμενη ερώτησή σου, στο τι είναι το ροκ. Μπράβο. Να είσαι απλός, να είσαι καθαρός, να είσαι ειλικρινής και σε συνάρτηση όλα αυτά είσαι δυνατός. Έτσι, να είσαι κέριος. Ναι. Ναι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά και η απλότητα μπερδεύεται κακώς με την απλοϊκότητα, ένα παλιμπεδισμό που δεν έχει να κάνει με τα πράγματα, με την ειλικρίνη, τη βαθιά που έχει το rock and roll. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, το rock and roll για όλους μας με έναν τρόπο ξεκίνησε σαν ένας έρωτας, έτσι, μια επιθυμία για να πάμε τα πράγματα λίγο μακρύτερα. Αν χαθείς όμως μέσα σε αυτή τη διαδρομή, και πόσες μπάντες δεν το παθαίνουν αυτό, και χάσεις αυτή την αίσθηση και την αφετηρία, νομίζω ότι τα έχεις χάσει όλα όσα CD και να πουλήσεις, ό,τι και να κάνεις. Έτσι, παραλαμβάνεσαι και τελικά δεν πετυχαίνεις τίποτα. Εκεί που είσαι στο Zenith, ας πούμε, κάνεις τα ίδια και τα ίδια και πραγματικά το καταλαβαίνουν οι μπάντες αυτό, δεν χαζεί. Δηλαδή θα καταλάβουν ότι δεν έχεις να δώσεις κάτι άλλο, απλά να μασάς αυτό που έκανες καλά μία φορά. Και είναι μια επανάληψη. Ένας καθρέφτης του εαυτού σου, τίποτα, ναι, τίποτα καινούργιο. Πείτε μου λίγο για το live στο Closer, πώς έχετε παίξει. Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, τέλη Μαρτίου. Ήταν να έρθω να σας δω, δεν τα κατάφερα τότε. Ναι. Είχα εκπομπή, ήταν Σάββατο. Και ήταν Σάββατο. Πώς ήταν μπροστά στο κοινό η ανταπόκριση, η αίσθηση. Κώστα, Νίκο. Ναι, κοίταξε, είχε πολύ κόσμο. Βέβαια, ο ήχος δεν ήταν τόσο καλός όσο θέλαμε, γιατί ήμασταν 5 όργανα. Δεν είναι μικρός ο χώρος, αλλά ξέρει, για πρώτο live, ας πούμε, πήγε αρκετά καλά. Ζεστά, Ναι, ζεστά, ναι, ναι. Ήταν σίγουρα. Ζεστά ήταν σίγουρα. Δεμένοι, καλά βγήκαμε, και όποια λάθη γίνανε, ας πούμε, γίνανε σαν να γίνανε από 5 άτομα ταυτόχρονα. Ένας έκανε το λάθος, αλλά 5 το διορθώσαν άμεσα και δεν φάνηκε πουθενά. Και γενικά ήταν μια πρώτη εμπειρία που μας έδωσε δύναμη και λέμε ότι θέλουμε τώρα να κάνουμε αρκετά live από εδώ και πέρα. Και κοιτάζοντας στα μάτια τώρα, βλέπω ότι υπάρχει και μια ωραία αγωνία και ανυπομονησία για το επόμενο. Α, ναι, ναι. Εννοείται. Τώρα αυτό κάνουμε. Τώρα προσπαθούμε να κλείσουμε το επόμενο live. Δένετε στις πρόβες τώρα για κάτι που έρχεται σύντομα. Και τώρα θα παίξουμε και τα δικά μας κομμάτια. Αυτό είναι το βασικό για μας. Και μαθαίνω και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι προφανώς σας δούμε και στην πόλη μας εδώ στον Πειραιά, στο Passport. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και εμείς θέλουμε πάρα πολύ να παίξουμε σε αυτό το χώρο. Ένας καινούριος χώρος, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ευρύχωρος, πολύ φιλόξενος. Γιατί όχι. Ακόμη λεπτά θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Νίκο και τον Κώστα, τον Κώστα και τον Νίκο, από τον πυρήνα των φοβερών και τρομερών False Alarm. Περίπου, τι ωραίο σχήμα, από τη γενιά των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη. Τώρα, για τα σχήματα τα καινούργια, δηλαδή σήμερα που έχει διαμορφωθεί η μουσική βιομηχανία με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από ό,τι είχαμε μάθει. Πού βλέπετε τα πράγματα να πηγαίνουν, δηλαδή τι είναι αυτό που οδηγεί τελικά τα πράγματα, με την τεχνολογία, με όλο αυτό το.
Ναι, κοίταξε, από τη μία είναι καλό που μπάντες καινούργιες δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πληρώσουν στούντιο 2 και 3 χιλιάδες δολάρια, 2 και 3 χιλιάδες ευρώ για να υπογραφήσουν. Απλά μπορούν με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα στο υπολογιστή τους, μαζεύονται σε ένα σπίτι, περνάνε τα όργανα ένα πάνω από το άλλο και βγάζουν τη δουλειά τους πολύ πιο εύκολα. Και με αυτόν τον τρόπο ακούγονται, ας πούμε, και σε πιο πολύ κόσμο μέσω του ίντερνετ και μέσω Facebook, MySpace και όλα αυτά που παίζουν αυτή την εποχή. Τώρα είπαμε, πάντα υπάρχει καλό και κακό σε αυτό το θέμα, γιατί πολύ μουσική, κακή και καλή. Αυτά έχω να πω εγώ. Εγώ έχω να πω ότι προσωπικά εμένα, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει να βγάλω λεφτά από αυτήν την ιστορία, ούτε να αποκτήσω δόξα. Πολύ σημαντικό και το δεύτερο. Ναι, εννοείται. Και το δεύτερο. Θα έπρεπε να το έχω πει πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Γιατί ξέρεις, αν είναι για τις γκόμενες ή για τους γκόμενους, χάνεται στην πορεία πολύ εύκολα. Το θέμα είναι, εμένα προσωπικά, αυτό που θέλω και έχω ανάγκη πιο πολύ είναι η επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, για μένα είναι το live και πιστεύω και για τον Κώστα, ας πούμε. Όταν να είμαστε κοντά σε κόσμο, να δίνουμε και να παίρνουμε στο δεκαπλάσιο αυτό που δίνουμε. Αμφίδρομα. Δηλαδή, και να το επιστρέψει ξανά κάτω. Στον κόσμο. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει και εγώ αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω αν οι false alarm θα φτάσουν. Δεν ξέρω πού, αλλά. Είναι και ωραίο. Αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε τα πάντα. Ξέρει η ψυχή μας κάποια πράγματα. Όταν τα ξέρει για τα καλά. Κώστα, κάποιο live έτσι που θυμάσαι με αγάπη πάντα, ή τελευταία, κάτι που σε ενθουσίασε ίσως? Κοίτα να δεις, κοίτα ένα live των New Model Army πάντα. Ξέρεις τώρα. Ήμουν και εγώ εκεί. Εννοείται, κάθε φορά σαν να είναι καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό του είπα την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Πώς καταφέρνετε κάθε φορά, ας πούμε, να ακούγεστε καλύτερα στο Justin Sullivan. Στο Justin Sullivan και γέλασε. Τι παιδί αυτό. Βγαίνουμε, μου λέει, να παίξουμε, λέγοντας μεταξύ μας ότι αυτή θα είναι η καλύτερη συναυλία που έχουμε δώσει ποτέ. Για σαν να είναι τελευταία φορά που παίζουμε. Άλλο μου λέει αν στην πορεία κάτι γίνεται, κάτι δεν, κάποιος δεν πάει τόσο καλά, αλλά εμείς βγαίνουμε με αυτό. Και είδες πόσο σημαντικό είναι από ένα άτομο που είναι 30 χρόνια στη μουσική. Βέβαια. Και έχει κάνει αυτό. Και τελικά, ρε Κώστα, είναι και το άλλο, ότι αυτά τα παιδιά σαν τον Justin δεν έχουν ηλικία. Και δεν αναφέρομαι σε απλά σε βιολογική ηλικία, γιατί και αυτή είναι εντελώς σχετική. Αυτή η ενέργεια και η ψυχή που έχουν, δηλαδή βλέπεις αυτή την πάντα πάνω στη σκηνή και βλέπεις τον Justin Sullivan ότι πραγματικά απογειώνεται. Πραγματικά ξανά βρίσκεται. Ναι, σε καθημερινή. Σε καθημερινή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Παίζουν τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ τα αισθάνομαι σαν ακροατής ότι παίζουν ένα κόρτο. Τετράγωνα, απλά. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Και αισθάνεσαι ότι παίζει το πιο πολύτιμο. Την ψυχή του. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, πολύ πάθος. Πολύ. Βγάζει ακόμα. Αυτό. Κάποια άλλη μπάντα, Νίκο, που έχεις ξεχωρίσει εσύ σε κάποια συναυλία που σου έχει κάτσει? Blackheart Procession. Blackheart Procession, αν και είναι άλλο είδος, πραγματικά. Ναι, σε πραγματικά. Αγαπάμε. Και αυτοί όντως είχαν έρθει οι δύο από όλη την μπάντα. Ήταν πραγματικά πλήκτρα και ηλεκτρικό πριόν και ήταν το ίδιο καθαρτικό. Δηλαδή ήταν κατάθεση ψυχής. Ναι. Χτες είμαστε στους ταξίδι, μου μεγάλη παρέα και λέγαμε το εξής. Έφυγα κάποια στιγμή, εγώ δεν μπορούσα να κάτσω μέχρι το τέλος. Και μίλαγα σήμερα με κάποιους φίλους και μου έλεγαν για παιδιά που αδιαφορούσαν, που έκαναν βόλτες, που δεν υπήρχαν καν στον χώρο. Δηλαδή βρέθηκαν σε έναν χώρο και το βλέπεις συχνά αυτό στα live, ιδιαίτερα από ένα νεότερο κομμάτι του κόσμου. Τι συμβαίνει εκεί? Ναι, γι' αυτό θα ήθελα. Ήρθαμε να κάνουμε βόλτα να μας δείτε, ξέρω. Θα πούμε στους φίλους μας ότι είμαστε. Να το επισημάνω κι εγώ, γιατί ξέρεις, όταν πας σε κάποιο live, πας γιατί το γουστάρεις και θες να τα ακούσεις. Και έχεις πίσω σου, ξέρω εγώ, άτομα, 10-15 άτομα που σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να είναι στην πλατεία και να βγει να πιουν καφέ, ας πούμε. Και γυρνάς και τους τραβοκοιτάς και λες, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Άμα δεν γουστάρεις, φύγε, μην έχεις καθόλου. Εγώ πάω εκεί για να ακούσω. Και είτε είσαι μπροστά και χτυπιέσαι, είτε είσαι πίσω-πίσω και δεν κουνιέσαι. Αν το νιώθεις και σε χτυπάει μέσα σου, αυτό είναι που μετράει. Δεν ξέρω, είναι σαν να λέμε ότι πήγα κι εγώ εκεί. Ήμουν κι εγώ εκεί, αλλά δεν ήμουν. Να επιστρέψουμε στο demo των False Alarm, καθώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τις 9. Μετά τις 9 θα δούμε καινούργια πράγματα. Τελευταίο ημίωρο αφιερωμένο στους REM.
Για να τα λέμε όλα δύσκολα στο στούντιο έχω ελληνικές μπάντες, όχι για κανένα λόγο, γιατί πρέπει να είναι κάτι που έχει κάτι να πει. Και οι Fools Alarm έχουν να πούν πάρα πολλά. Θα έχουμε και άλλες ελληνικές μπάντες στο μέλλον, στην καινούργια σεζόν που έχει ξεκινήσει εδώ τώρα, καθώς πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο του Σεπτέμβρη και έχω στο νου μου πράγματα ωραία. Πέρα από τις συνεντεύξεις από το εξωτερικό κτλ. Bullets, το τραγούδι που ακούμε. Bullets. Προπομπός, έτσι. Ναι. Να πω ότι η στίχη από το κομμάτι αυτό είναι από ένα φίλο συγγραφέα, το Λευτέρη του Γιανακουδάκη, ο οποίος μάλιστα ετοιμάζει και νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τώρα, που μιλάει για μια μπάντα, μιλάει για το rock and roll. Και εμπνευσμένος από αυτό έγραψε κάποιους στίχους και ευχαρίστως μας τους έδωσε και να βγει και το Bullets, ας πούμε. Ξανά το rock and roll. Ξανά το δρόμο μας. Παιδιά, πώς ξεκινήσατε τη διαδρομή σας στη μουσική, δηλαδή με ποια αφετηρία, με ποια αφορμή, αν θες. Κοίταξε, όλα γίνανε μέσω από παρέες, ας πούμε. Από αυτός είναι ο πυρήνας, έτσι. Από τυχαία, ας πούμε, γεγονότα, γιατί μπορούσαμε να ακούμε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Έτυχε τότε, εκείνη την εποχή, να ακούσουμε, θέλω από τώρα, τα σωστά πράγματα. Από εκεί και πέρα το μικρόβιο μπήκε και σε ορισμένους ανθρώπους δυστυχώς τους χτυπάει πολύ ασχημότερα από άλλους και ξέρεις, μετά η τρέλα έγινε. Είναι λίγο όμως και σαν το δαίμονα με την αρχαιοελληνική έννοια που δεν πρέπει να είναι ούτε πίσω ούτε μπροστά να σε σέρνει. Πρέπει να είναι δίπλα σου, πλάι σου, εκεί, στη ισορροπία. Πραγματικά έτσι είναι. Και... γιατί έχει χαθεί κόσμος μέσα στο rock and roll. Εξοδευτεί ασχήμα. Και άλμπουμ που αγάπησες πιο πιτσερικάς, Κώστα και Νίκο. Πιο πιτσερικάς, τώρα ξέρεις. Γιατί μας καθορίζουν αυτά, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, να αναφέρω Stones και Beatles, θα το πω, ναι. Πάντα είναι μια φυτήρια για όλο τον κόσμο, πραγματικά ήταν σημαντικά. Από εκεί και πέρα πήγαμε σε πιο punk μονοπάτια. Και Stones, με συγχωρείς Κώστα, που μέχρι και σήμερα λένε ενίοτε ότι πρώτα και πριν από όλα είμαστε μια garage μπάντα. Ναι, μετά σκέψου, τώρα στα 60's, ας πούμε, λέγανε ότι ναι. Τι άλλα πράγματα. Μετά ξέρεις, πέσαμε και σε πιο γκαράζ πράγματα, και πιο σύγχρονο γκαράζ από κρύψου, ειδικά ξέρεις τώρα. Στην αναβίωση, το κομμάτι της αναβίωσης στα ήτες. Τη φάγαμε, ας πούμε, στην καλύτερη ηλικία, ας πούμε, και τα νιώσαμε μέχρι το κόκαλο Φάζιτονς και τα λοιπά. Τώρα που λες για τους κρύψ, το Rattles Shake από το εξαιρετικό σε εκείνο άλλο, το Enjoy the Crips, στο Memphis θυμάμαι αρκετά χρόνια πίσω, ήταν ύμνος. Για μια ολόκληρη γενιά εποχή εδώ στο πραγματικά, όλος αυτός ο δίσκος έπαιζε νερό. Ναι. Όταν Παρασκευές και κάποια Σάββατα έπαιζα εκεί τότε. Και ήταν, δηλαδή ο κόσμος είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με εκείνο τον ήχο του γκαράζ στην αναβίωση, που τον οδήγησε κατά τα ψέματα και πίσω στη δεκαετία του 60, έτσι, να ανακαλύψει τα αυθεντικά. Εσύ, Νικό? Εγώ από ξένη μουσική έχει πολλά πράγματα. Νιρβάνα, Μετάλλικα, της εποχής μου δηλαδή. Καθοριστικά βέβαια, ναι. Ελληνική μουσική, πάρα πολύ. Αν μπορούμε να το ονομάσουμε, ας πούμε, ροκ το ελληνικό, τρύπες εκείνα τα χρόνια πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Αλλά τώρα εδώ με τα παιδιά να ανακαλύπτω συνέχεια καινούργια μουσική και πραγματικά κάθε φορά βλέπω πράγματα. Δηλαδή έχω τον Κώστα σαν οδηγό, πραγματικά σαν πνευματικό πατέρα σε αυτό το πράγμα. Παιδί. Και πραγματικά κάθε φορά που μου λέει, ας πούμε, κοίτα αυτό. Λέω, τι είναι αυτό, δηλαδή μένω ενθουσιασμένος πραγματικά. Σήμερα του έβαζα τους My Morning Jacket. Του έλεγα, άκου λίγο, γιατί μοιάζεις και στον τραγουδιστή με τον Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Είναι εκπλήκτος, ας πούμε, γούσταρε πολύ. Και είναι ωραίο παιδί για Frontman. Να το λέμε και αυτό, γιατί δεν φαίνεται η εικόνα. Θα φανεί όμως. Θα φανεί όταν πρέπει, αισιόδοξα. Ωραία, λοιπόν, με τις ευλογίες λοιπόν του Πάτερ εδώ, του Κώστα, του Οικονόμου και του Νίκο του Παλτζόη από το Sports Alarm που θα είναι μαζί μας μέχρι 9, να μείνουμε για λίγο ακόμη στον ήχο των Fall. Special.
Σωστά, οι Fall επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ και κοίτα τώρα την ιστορία με τους Hollow Moon. Θα είμαι τον Νοέμβρη στο Λονδίνο και θα πεταχτώ μέχρι τον Jack Fern, την ψυχή της μπάντας, ο οποίος επειδή τελικά τον ανακάλυψα με έναν τρόπο, να τα λέμε, δεν είναι κακό, έχει κάνει και ένα session αποκλειστικά εδώ για την εκπομπή. Είναι αγαπημένος του Tom Robinson στο BBC 6, έτσι. Όχι, είναι πολύ καλή. Σχήμα, εξαιρετική δεν είναι. Τους άκουσα και εγώ και... θα είμαστε εκεί, θα βολτάρουμε, θα μείνω σπίτι 2-3 μέρες. Το έκλειφορο και το τύπο του άλμπουμ. Ξέρω ότι τα λέτε και έχετε και μια επαφή πια. Άκουσε τη δουλειά σας. Επίσης μου είπε πολύ πολύ καλά λόγια. Και θέλω έτσι αλήθεια άμεσα να μου πεις, δεν είναι ιδιαίτερος ο ήχος τους? Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Όταν τα άκουσα το ξεχώρισα αμέσως. Ναι. Και η φωνή του, κάτι και δικό του τελείως. Και οι κιθάρες του και οι συνθέσεις του και οι ενορχιστρώσεις του, πραγματικά είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους Hollow Moon από το Brighton, The Lovers Don't Mind. Μέχρι τις 9 θα είναι μαζί μας εδώ η False Alarm. Με τους False Alarm. Καταρχάς, παιδιά, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εμείς ευχαριστούμε και να επισημάνουμε ότι ήταν πρώτη φορά που παίχτηκαν κομμάτια έτσι. Σε αποκλειστική, έτσι. Ωραία, χαίρομαι και είναι χαρά μου και τιμή μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και όλη αυτή την όμορφη ώρα που περάσαμε μαζί. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με την κυκλοφορία του single και του album. Πάμε να κλείσουμε το Silence is Divine από το demo. Λοιπόν, Κώστας Κοπανάκης, Νίκος Μπαλτζόης, παιδιά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για όλα. Καλή συνέχεια και. Για όλα. Να είστε καλά.
90,4.